Συντρόφισσες και σύντροφοι, καλημέρα. Θέλω κι εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τη Μαριλίζα την Ξενογιαννακοπούλου, τον Γιώργο τον Τζίπρα και τη Ρένα τη Δούρου, αλλά και όλα τα μέλη της Επιτροπής Θέσεων, όχι μόνο για την ποιότητα της δουλειάς, αλλά γιατί απέδειξαν όλοι με την πολιτική τους στάση και την ψυχραιμία ότι η ενότητα και η συλλογικότητα θέλει κόπο, θέλει τρόπο, είναι απαραίτητη και πολλές φορές περισσότερο πολύτιμη από το προσωπικό μας θυμικό ή τις αντοχές μας. Αυτό είναι κάτι που νομίζω να το χρειαστούμε ως σκέψη τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες. Το πέμπτο κεφάλαιο, λοιπόν, του κειμένου θέσεων μιλάει για το όραμά μας για τη νέα κοινωνία και την οικονομία. Και επικεντρώνεται σε τρεις κατευθύνσεις. Κατευθύνσεις που έχουν να κάνουν με την οικονομία και την κοινωνία, πρώτη. Η δεύτερη σε σχέση με το περιβάλλον και τη βιωσιμότητα της ανάπτυξης. Και η τρίτη σε σχέση με το κράτος δικαίου. Το κείμενο κάνει καθαρό ότι ο στόχος μας είναι η βιώσιμη ανάπτυξη με κοινωνική δικαιοσύνη και δημοκρατική συμμετοχή. Και το πρωτότυπο σε σχέση με τα προηγούμενα κείμενά μας είναι ότι τα εδάφια που αφορούν την κοινωνική προστασία είναι ενσωματωμένα, είναι άρρηκτα δεμένα με τα εδάφια που αναφέρονται στις προοπτικές της ανάπτυξης. Διότι, με βάση τη δική μας την αντίληψη, ανάπτυξη χωρίς κοινωνική προστασία δεν υπάρχει. Δεν είναι ανάπτυξη. Είναι απλώς μεγέθυνση του ΑΕΠ. Συνεπώς, όλα τα μέτρα, όλες οι προτεραιότητες και για το κοινωνικό κράτος και για την προστασία της εργασίας ενσωματώνονται στο κεφάλαιο του μοντέλου της οικονομίας το οποίο έχουμε στο νου μας. Η συλλογιστική του κειμένου ξεκινάει από τον εντοπισμό των μεγάλων προκλήσεων της εποχής και διαπιστώνει ότι η Νέα Δημοκρατία αφήνει μεγάλα κομμάτια της κοινωνίας και της οικονομίας πίσω και έχει ένα στόχο, την υπερσυγκέντρωση της οικονομικής δραστηριότητας, δηλαδή όλο και λιγότερες επιχειρήσεις να συγκεντρώνουν τον βασικό κύκλο εργασιών και κάνει τη διαπίστωση ότι αυτή η οικονομική λογική πάει χέρι-χέρι με την υπερσυγκέντρωση και των πολιτικών αποφάσεων και την παραβίαση, για να μην πω το βιασμό, της λειτουργίας των θεσμών. Η Νέα Δημοκρατία, λοιπόν, υποθηκεύει το μέλλον, διότι με την πολιτική της και υπερχρεώνονται νοικοκυριά και επιχειρήσεις, άρα υποθηκεύεται το οικονομικό τους μέλλον και βεβαίως δεν προστατεύεται το περιβάλλον και οι υποδομές της χώρας απέναντι στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης. Παράδειγμα, έχει η Νέα Δημοκρατία επαρκή πολιτική στον τομέα των μεγάλων υποδομών? Προστατεύει με επάρκεια το επαρχιακό οδικό δίκτυο ή το σιδηρόδρομο, που είναι το πιο φιλικό μέσο μεταφοράς προς το περιβάλλον, φτηνό και αποτελεσματικό? Όχι, δεν το κάνει. Και οι υποδομές μας κινδυνεύουν από το συνδυασμό της κλιματικής κρίσης και της νεοδημοκρατικής εγκατάλειψης. Η Νέα Δημοκρατία, λοιπόν, δεν προστατεύει το περιβάλλον, δεν προστατεύει την πρωτογενή παραγωγή, δεν μπορεί να απαντήσει και σε μία άλλη μεγάλη πρόκληση. Την πρόκληση της δημογραφικής κρίσης, συντρόφισσες και σύντροφοι. Η χώρα μας την τελευταία δεκαετία έχει μείωση πληθυσμού κατά 500.000. Είναι μια χώρα στην οποία είμαστε όλοι 10 χρόνια μεγαλύτεροι από ό,τι ήμασταν μετά την τελευταία απογραφή. Είμαστε λιγότεροι σε αριθμό και βιώσαμε ως λαός και άλλο ένα κύμα εξωτερικής μετανάστευσης, μετανάστευσης προς τα έξω, κυρίως νέων ανθρώπων οι οποίοι υπό άλλες συνθήκες θα έπρεπε και θα μπορούσαν να σηκώσουν αυτή την πατρίδα στην πλάτη τους. Στον αντίποδα αυτής της αδιαφορίας,
στον αντίποδο αυτών των επιλογών που πολλαπλασιάζουν αυτές τις κρίσεις. Βρίσκεται το δικό μας σχέδιο. Το δικό μας σχέδιο απαντά ακριβώς σε αυτές τις μεγάλες προκλήσεις. Θέλω να κάνω ξεκάθαρο και γράφεται στο κείμενο απολύτως καθαρά διατυπώνεται ότι δεν ξεκινάμε τις προγραμματικές μας επεξεργασίες από το μηδέν. Έχουμε την πολύτιμη εμπειρία της διακυβέρνησης 2015-2019. Έχουμε τις προγραμματικές επεξεργασίες από την προγραμματική συνδιάσκεψη του 2021. Έχουμε τα αποτελέσματα του συνεδρίου του 2022. Εκεί επικεντρωνόμαστε, αυτές τις θέσεις εμβαθύνουμε, αυτές τις θέσεις επικαιροποιούμε και βεβαίως απαιτούμε και από τον εαυτό μας να είναι συμβατές με τις απαιτήσεις των καιρών οι θέσεις που διατυπώνουμε. Το πρώτο εδάφιο. Στο πρώτο εδάφιο αναφερόμαστε στην ανάπτυξη της οικονομίας και της κοινωνίας. Καταπολεμούμε την ακρίβεια. Είμαι σίγουρος ότι έχετε γίνει κοινωνή των θέσεων που έχουμε διατυπώσει και για τον έλεγχο των καρτέλ της αγοράς και για τη μείωση των έμεσων φόρων που η Νέα Δημοκρατία αρνείται να εφαρμόσει. Εισάγουμε ένα σταθερό φορολογικό σύστημα. Έχει γίνει πάρα πολύ κουβέντα για μια θέση την οποία επαναφέρουμε, η οποία λέει ότι πρέπει όλα τα εισοδήματα, ανεξάρτητα από την πηγή τους, να αφορολογούνται με τον ίδιο φορολογικό συντελεστή. Διότι τα εισοδήματα από μερίσματα φορολογούνται, για παράδειγμα, πολύ λιγότερο από εισοδήματα τα οποία προκύπτουν από μισθό ή από άλλες πηγές. Και αυτό να αφορά, βεβαίως, ένας προοδευτικός φορολογικός συντελεστής να αφορά και τα νομικά πρόσωπα. Δηλαδή, εταιρείες οι οποίες βγάζουν παραπάνω κέρδη να έχουν ποσοστιαία μεγαλύτερη φορολογία από αυτές που βγάζουν λιγότερα. Ένα μεγάλο κομμάτι των θέσεων αναφέρεται στην αναγκαία ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Συντρόφισσες και σύντροφοι, στην τετραετία την πρώτη του Μητσοτάκη, το ιδιωτικό χρέος αυξήθηκε κατά 20 δισεκατομμύρια ευρώ. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη υποθηκεύει το μέλλον. Το ιδιωτικό χρέος είναι το μεγάλο βάρος, είναι ο ελέφαντας στο δωμάτιο της ελληνικής οικονομίας, είναι η βαριά κληρονομιά από όλα τα έτη της οικονομικής κρίσης. Ρυθμίζουμε λοιπόν το ιδιωτικό χρέος με προστασία της πρώτης κατοικίας, της επαγγελματικής στέγης, της αγροτικής γης και των ευλόγων δαπανών διαβίωσης. Ο πτωχευτικός δόμος της Νέας Δημοκρατίας ήρθε για να τα ισοπεδώσει όλα αυτά και να μην δίνει δεύτερη ευκαιρία κυρίως στα φυσικά πρόσωπα, στους ανθρώπους που χρεοκοπούν και δεν έχουν καμία δυνατότητα να ξαναξεκινήσουν εάν δεν προστατεύονται τα εισοδήματά τους και η κατοικία τους. Εκεί προβλέπουμε έναν ειδικό ρόλο για την Αναπτυξιακή Τράπεζα. Οικοδομούμε επίσης σύγχρονο κοινωνικό κράτος με επαρκή χρηματοδότηση και στελέχωση, με ισότιμη πρόσβαση όλων στις υπηρεσίες υγείας, όχι με τιμοκαταλόγους επεμβάσεων όπως εισάγει η Νέα Δημοκρατία. Θωρακίζουμε και την εργασία βεβαίως, με επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων, με ενίσχυση του ΣΕΠΕ. Στηρίζουμε τους συνταξιούχους. Επαναφορά της 13ης σύνταξης και των αναδρομικών. Νέοι πόροι για το ασφαλιστικό σύστημα. Το ασφαλιστικό σύστημα πρέπει να είναι δημόσιο, αναδιανεμητικό και να εξασφαλίζει την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών και εντός των γενεών. Εάν δεν έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, πηγαίνουμε σε ένα σύστημα το οποίο θέλει η Νέα Δημοκρατία και έχει ένα χαρακτηριστικό, ο σώζον εαυτόν σωθήτων. Αντιμετωπίζουμε την υποχρηματοδότηση της οικονομίας, που είναι στο κέντρο του σχεδίου Πισαρίδη, που θέλει τις μισές μικρομεσαίες επιχειρήσεις να κλείσουν. Με δημόσιο πυλώνα στο τραπεζικό σύστημα, με νέο ρόλο της Αναπτυξιακής Τράπεζας, με ανακατεύθυνση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης, συντρόφισσες και σύντροφοι. Ένας μεγάλος κουμπαράς που πάει κατά μείζωνα λόγο στις μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν και πρόβλημα να βρούνε χρήματα από τραπεζικό δανεισμό.
επαναφέρουμε τη ΔΕΗ υπό δημόσιο έλεγχο. Δεν μπορεί να γίνει ούτε η μετάβαση προς την αειφορία, ούτε βεβαίως να καταπολεμηθεί η ακρίβεια στην ενέργεια, εάν δεν υπάρχει δημόσιος πυλώνας στην ενέργεια, ο οποίος κοιτάει πρώτα και κύρια το συμφέρον της κοινωνίας και της οικονομίας και όχι το συμφέρον των μετόχων, όπως γίνεται στις ιδιωτικές εταιρείες. Ακριβώς το ίδιο προβλέπουμε βεβαίως. Κατοχήρωση του δημοσίου χαρακτήρα του αγαθού του νερού. Εδώ θέλω να ευχαριστήσω από την καρδιά μου, επειδή ήμουν και τομεάρχης υποδομών όταν δίνονταν αυτή η μάχη και ακόμα πιο πίσω και με τη Μαριλίζα μαζί είχαμε βρεθεί και σε αναρρύθμιτες συγκεντρώσεις των εργαζομένων της ΕΙΔΑΠ, οι οποίοι δώσανε και την πολιτική και τη συνδικαλιστική αλλά και τη νομική μάχη στην οποία η κυβέρνηση Μητσοτάκη συνετρίβει, και το αγαθό του νερού είναι δημόσιο με απόφαση πλέον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Προστατεύουμε την πρωτογενή παραγωγή. Εδώ μιλάω για τις γενικές κατευθύνσεις του προγράμματος, όπως αντιλαμβάνεστε, και όχι για την μεγάλη παρέμβαση η οποία χρειάζεται στη Θεσσαλία, η οποία έχει υποστεί μια τεράστια καταστροφή. Η παρέμβαση στη Θεσσαλία πρέπει να είναι ένα ειδικό κομμάτι του προγράμματός μας. Βεβαίως, αποκαθιστούμε την αδικία η οποία προέκυψε με τη νέα κοινή αγροτική πολιτική και τη μείωση των βασικών ενισχύσεων. Στον τουρισμό, βιώσιμο μοντέλο και όχι μόνο ενίσχυση των μεγάλων μονάδων. Αναδεικνύουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά. Στεγαστική κρίση, συντρόφισσες και σύντροφοι. Στεγαστική κρίση. Μείζον θέμα. Ένα από τα κεντρικότερα. Εκεί εισηγούμαστε και προσδοκούμε να εφαρμόσουμε μία μεγάλη δημόσια παρέμβαση. Με τράπεζα στέγης, με επιδότηση των ενοικίων και αξιοποίηση όλων των ακινήτων του δημοσίου σε αυτή την κατεύθυνση. Και βεβαίως, δίπλα-δίπλα με αυτό, την αντιμετώπιση του δημογραφικού με στήριξη της μητρότητας, με στήριξη των νέων ζευγαριών, με στήριξη του παιδιού. Η δεύτερη ενότητα, το δεύτερο εδάφιο, έχει να κάνει με την προστασία του περιβάλλοντος. Έχουμε στόχο να διασφαλίσουμε τη βιοποικιλότητα και το δασικό μας πλούτο. Να έχουμε μια πράσινη μετάβαση η οποία είναι δίκαιη και συμπεριληπτική. Και αυτό δεν είναι απλό σύνθημα. Το κάναμε πράξη. Το κάναμε εφαρμοσμένη πολιτική πρωτοβουλία με το περιφερειακό μας συνέδριο στη Δυτική Μακεδονία, η οποία δοκιμάζεται από τις επιλογές Μητσοτάκη για μια βίαιη μετάβαση η οποία αφήνει και την οικονομία και την περιφερειακή οικονομία πίσω. Το κείμενο κάνει μία αναφορά στην πρόληψη και την ανθεκτικότητα των υποδομών. Για παράδειγμα, συντρόφισσες και σύντροφοι, έχουμε το εξής φαινόμενο, να κινδυνεύουμε από πλημμύρες και η κυβέρνηση Μητσοτάκη να απεντάσει από το Ταμείο Ανάκαμψης αντιπλημμυρικά έργα στη Θεσσαλία. Αυτό πρέπει να λάβει τέλος. Πρέπει οι υποδομές μας να προστατευτούν. Δεν μπορεί αυτό να αφορά κανέναν ξεχωριστά. Αφορά τη βιωσιμότητά μας ως κοινωνία. Και βεβαίως, ένα ξεχωριστό εδάφιο αφορά την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας, διότι σε όλες τις φυσικές καταστροφές, από τις πλημμύρες μέχρι τις πυρκαγιές, ζήσαμε όλοι την απόλυτη αναποτελεσματικότητα και απουσία του επιτελικού κράτους. Το τρίτο εδάφιο, συντρόφισσες και σύντροφοι, αφορά τη δημοκρατία και τους θεσμούς. Και πόσο επίκαιρο γίνεται άραγε υπό το φως της καταδίκης της χώρας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για ζητήματα λειτουργίας και διαφάνειας των θεσμών. Το κείμενό μας λοιπόν αναφέρεται στην ανάγκη για την ενίσχυση της δημοκρατικής και θεσμικής λειτουργίας, για την επαναθεμελίωση των σχέσεων κρατικού μηχανισμού και κοινωνίας, για την εξάλληψη της πελατειακής λογικής, την αποκατάσταση του κράτους δικαίου, τη βελτίωση του δικαστικού συστήματος με ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού. Δεν πρέπει να μασίσουμε τα λόγια μας εδώ για να το πούμε. Και βεβαίως την προστασία του πολίτη με την επανοικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ πολίτη και αστυνομίας, την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας, την πρόληψη και την αντιμετώπιση
όλων αυτών των φαινομένων. Ένα μεγάλο κομμάτι του κειμένου θέσεων αφορά την αποκέντρωση και την αυτοδιοίκηση. Η ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης, λοιπόν, με πόρους είναι απαραίτητη. Η αποσαφήνιση αρμοδιοτήτων επίσης, οι μεταρρυθμίσεις για την κοινωνική πολιτική και βεβαίως σε σχέση με τα δικαιώματα και την ισότητα διασφαλίζουμε τα δικαιώματα όλων σε όλα τα επίπεδα. Στις σχέσεις κράτους-εκκλησίας επανερχόμαστε στην ανάγκη ξεχωριστών ρόλων και υπενθυμίζουμε τη συμφωνία την οποία είχε κάνει η κυβέρνησή μας με την Εκκλησία. Συνοπτικά λοιπόν και ολοκληρώνω, συντρόφισσες και σύντροφοι. Υπάρχουν μεγάλες προκλήσεις από τις διεθνείς εξελίξεις και εξωγενείς διαταραχές οι οποίες επηρεάζουν την οικονομία και την κοινωνία. Η Νέα Δημοκρατία αυτές τις κρίσεις δεν τις αντιμετωπίζει, τις πολλαπλασιάζει. Και εδώ είναι η ανάγκη ενός συνεκτικού, συμπεριληπτικού, προοδευτικού, εναλλακτικού σχεδίου, το οποίο αποτυπώνεται στο κείμενο των θέσεών μας. Επαναβεβαιώνουμε την ταυτότητά μας, επαναβεβαιώνουμε την ευρύτητα του χαρακτήρα μας και ξεκινάμε από την επόμενη του συνεδρίου μας, ελπίζω με σύμπνοια, με αλληλοκατανόηση, για την αναστροφή ενός δυσμενούς πολιτικού κλίματος και με στόχο στις ευρωεκλογές να κοπεί ο βήχας του 41% και του κάνω ό,τι γουστάρω. Να είστε καλά, καλές εργασίες στο συνεδριό μας.